Ο Ολυμπιακός σήμερα δεν έδειξε να δυσκολεύεται πουθενά. Μια εύκολη πρόκριση, αν και εύκολη πρόκριση δεν υπάρχει ποτέ. Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι πήραμε την ψυχολογία και είχαμε την πίστη εμείς σε αντίθεση με τον αντίπαλό μας που ήρθε σήμερα και η αλήθεια είναι δεν το πίστευε. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί και κάναμε αυτό που έπρεπε. Νομίζω αυτό κρατάμε, ότι η σοβαρότητα και η συνέπεια της ομάδας είναι πολύ καλή και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε και λίγο στο τέλος, γιατί το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι πάρα πολύ βαρύ. Εκτός από τον αγώνα στη Σύρο, είναι και γεμάτος Τετάρτη Κυριακή. Τετάρτη Κυριακή ακολουθούν και δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα το πρόγραμμα είναι πολύ βαρύ εδώ και 1,5 μήνα για μας και θα είναι και στη συνέχεια. Προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση ώστε όλα τα παιδιά να είναι σε ετοιμότητα και να ξεκουράζουμε και κάποιους παίκτες. Έχω την τύχη να έχω αρκετούς αθλητές καλούς στο ρόστερ και αυτό εδώ πέρα βοηθάει πολύ σε αυτή τη διαχείριση. Τώρα το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος είναι ένα παιχνίδι το οποίο θεωρητικά είναι στα ντέρμπι. Ναι, είναι ένα ντέρμπι. Η Σύρος είναι μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς και θεωρώ θα είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Εμείς στόχος μας είναι η νίκη, να παίξουμε καλά, να πάρουμε τη νίκη και θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό το παιχνίδι. Και αν κοιτάγαμε ένα αντίπαλο για αύριο. Νομίζω ότι είναι ισοδύναμες ομάδες, το έδειξε και το πρώτο παιχνίδι και νομίζω ότι η πρόκριση είναι ανοιχτή. Δεν είναι σίγουρο ότι επειδή όλοι θεωρούν ότι οι Λευκορώσοι θα περάσουν, πιστεύω θα γίνει πολύ σκληρός αγώνας και οριακά κάποια ομάδα θα περάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.